Τέλος στο Ολυμπιακό και τι να πω, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, να πέσετε. Βρισκόμαστε στο μείον 19 και όμως αυτή η ομάδα πίστεψε στον εαυτό της και πάλεψε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο και το αποτέλεσμα το ταμπλό γράφει 61-62 Ολυμπιακός. Αυτό είτε να γραφτεί σε κάποιο βιβλίο είτε να μην γραφτεί, νομίζω ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα που βρίσκονται εδώ και όσοι ήταν στην ομάδα δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Το μάτς ήταν θρίλερ με ανατροπή για Όσκαρ. Οι αστέρες της ΤΣΣΚΑ των 40 εκατομμυρίων ευρώ προηγήθηκαν με 19 πόντους διαφορά 12 λεπτά πριν από τη λήξη. Λογάριαζαν όμως χωρίς τα τρομερά παιδιά του Ολυμπιακού, του οποίου ο προϋπολογισμός δεν ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Με το σκορ στο 61-60 υπέρ της ρωσικής ομάδας και 9 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Σισκάουσκας έχασε 2 βολές. Ο Σπανούλης διένυσε όλο το γήπεδο και την κατάλληλη στιγμή πάσαρε στον Πρίντεζη, ο οποίος 7 δέκατα του δευτερολέπτου πριν από το τέλος έστειλε την μπάλα να αναπαυθεί στο διχτάκι και τους ερυθρόλευκους στον 7ο ουρανό. Οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ έμειναν αποσβολωμένοι να κοιτούν το ταμπλό, ενώ ο μέχρι πέρσι ερυθρόλευκος Μίλος Θεόντοσιτς έφυγε τρέχοντας για τα αποδυτήρια και τα έσπασε στη μεικτή ζώνη. Πίσω στον αγωνιστικό χώρο οι πανηγυρισμοί είχαν φτάσει στην κορύφωσή τους. Σε ένα τελικό, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στην ιστορία, αλλά το να γυρνάς σε ένα παιχνίδι 20 πόντων και να κερδίσει στο τέλος σίγουρα είναι μεγάλη υπόθεση. Συγχαρητήρια σε όλους. Όταν λέω σε όλους, και όταν λέμε σε όλους, εννοούμε σε όλους. Μετά την απονομή, τα επινίκια συνεχίστηκαν και στα αποδυτήρια. 1, 2, 3! Παρόν και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, ο πατέρας των ιδιοκτητών της ομάδας, του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου, ο οποίος φανερά συγκινημένος μίλησε στους θριαβευτές της Κωνσταντινούπολης. Αυτό που κάνατε ήταν άθλος. Ευχαριστώ εσάς και τον Κώστα. Ευχαριστώ κύριε. Πριν προκριθούμε έτσι, ένα 50 άτομα πήραν εισιτήρια από το ίντερνετ. Περάσαμε ένα χειμώνα μόνοι μας. Σήμερα είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Χωρίς τον Ιβκοβιτς δεν γινόταν αυτό. Πέντε χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού στο Ελευθέριος Βενιζέλος έκαναν ακόμα πιο γιορτινό το ερυθρόλευκο πανηγύρι που στήθηκε από χθες το βράδυ στο Σινάν Ερντέν μετά το σύγχρονο μπασκετικό θαύμα της ομάδας του Πειραιά και την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Κούπας. Ο Ιβκοβιτς και οι παίκτες του ήταν προετοιμασμένοι για μεγαλειώδη υποδοχή, όμως και πάλι άπαντες έμειναν με ανοιχτό το στόμα στη θέα της ερυθρόλευκης θάλασσας που βρέθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μετά το Ελευθέριος Βενιζέλος, η ερυθρόλευκη πομπή πήγε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου περίμενε πλήθος φίλων του Ολυμπιακού για να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης. Νωρίτερα, στο τσάρτερ της κατακόκκινης χαράς, τα πράγματα ήταν πιο ήρεμα. Ο ενθουσιασμός δεδομένος, όμως οι πιτσιρικάδες του Ντούντα έμοιαζαν να έχουν ήδη στο μυαλό τους τους επικείμενους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο το κύπελο παρέλασε αρκετές φορές το αεροπλάνο, τα φλάς των μηχανών άστραφταν και η κάμερα της Νόβα κατέγραψε τα αποκλειστικά πλάνα που βλέπετε. Αγκαλιά στο σπίτι του Παρδοδιά. Φίλα το μία έτσι τώρα. Δεν μπορώ άλλο. Είναι Βασίλη, είναι Βασίλη. Όχι, αυτό είναι για το Μίλτο. Ο Μίλτο διέτα. Την ήδη γλυκιά γεύση της επιτυχίας ήρθε να γλυκάνει ακόμα περισσότερο μια τούρτα του πληρώματος του αεροπλάνου προς τιμή των κατακτητών της κορυφής της Ευρώπης. Οι πρώτοι που υποδέχτηκαν επί ελληνικού εδάφους τους θριαμβευτές της πόλης ήταν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου που άρχισαν να τραγουδούν σε ρυθμούς Σινάν Ερντέν. Χθες το βράδυ αμέσως μετά το θρίαμβο οι πρωταθλητές Ευρώπης διασκέδασαν σε νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης με θέα το Βόσπορο. Πριν ανέβουν στο τσάρτερ της επιστροφής, οι ερυθρόλευκοι επισκέφτηκαν σήμερα το πρωί το Πατριαρχείο, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να μοιράζεται μαζί τους τη χαρά της κατάκτησης της κορυφής της Ευρώπης, στην πόλη σύμβολο της Ορθοδοξίας. Δεν θέλω να το αφήσετε. Πιο περήφανοι από όλους οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος και ο πατέρας τους φυσικά Κωνσταντίνος, καθώς η οικογένειά τους έχει στενούς δεσμούς με το Πατριαρχείο. Ο παππούς των ιδιοκτητών της πειραϊκής ομάδας, Παναγιώτης, είχε συμβάλει οικονομικά στην ανακατασκευή του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου, ενώ η οικογένεια βοηθάει συνεχώς τις προσπάθειες του Πατριαρχείου υπέρ της Ορθοδοξίας.
60. Πάμε για το τελευταίο σουτ. Ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια. Σπανούλης στη διείσδυση. Πρίντεζης με τώρα χέρια. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους παίκτες που πίστεψαν. Πιστεύω το αξίζαμε και το πήραμε. Κάναμε μια σπουδαία δουλειά. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα. Το αφιερώνουμε εξ ολοκλήρου στον κόσμο. Και η γραφή εδώ μέσα και σε όλα αυτά τα άτομα εδώ πέρα και σε όλους τους υποστηρικτές πίσω στην Ελλάδα. Γράψαμε ιστορία. Τελικώς απέναντι στους πόντους δεν γυρίζει. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού γκρέμισαν τα τείχη για να υποδεχτούν τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Στον 7ο ουρανό τόσο ερυθρόλεπτος κόσμος όσο και τα χρυσά μωρά του Ντούσαν Ίβκοβιτς που έγιναν άνδρες. Κώστας Παπανικολάου, Βαγγέλης Μάτζαρης και Γιώργος Πρίντεζης ανεβαίνουν στην οροφή του λεωφορείου και δίνουν το σύνθημα στο Ελευθερίος Βενιζέλος. Τη σκητάλη παίρνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Ακολουθεί η ώρα του μεγάλου αρχηγού του Βασίλη Σπανούλη. Την τιμητική του έχει και ο θηριώδης Τζον Ντόρσι. Το ερυθρόλευκο πούλμαν χρειάστηκε 40 λεπτά για να διανύσει μια απόσταση 50 μέτρων. Πάντως το πάρτι των πρωταθλητών Ευρώπης ξεκίνησε στο Σινάν Ερντέν με τον Κέσελ να σέρνει το χορό. Δείξαμε καρδιά, χαρακτήρα και αυτό μας έχει φτάσει εδώ σε ομάδα. Τι να πω, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, είμαστε πανευτικείς. Η συνέχεια δόθηκε σε νυχτερινό κέντρο της Κωνσταντινούπολης, όπου οι ερυθρόλευκοι απόλαυσαν τον έκταρτο θριάμβου. Κεντρικό σημείο του πανηγυρισμού στην Ελλάδα, μα φυσικά το Πασά λιμάνι. Back in Greece, in Piraeus, a lot of people are on the street and celebrating and I can't wait to get back tomorrow and celebrate with them. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού γιόρτασαν στους δρόμους του Πειραιά τη μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία της Ευρωλίγκας.